Στους διάφορους υποψηφίους, το μέτρο της δημοκρατίας. Βοηθήστε ο Γιούγκερ δεν είναι αφεντία για να ομνεί ο καθένας μας και πει το είπε κάποιος ο Γιούγκερ. Ο Γιούγκερ έχει πει και άλλα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πει πολλά. Και τώρα, έχει σκεφτεί πολλά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ως επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης, Δύναμη Ζωής, λέει το εξής. Δουλειά των ανθρώπων που είναι αιρετοί, θέλουν τέλος πάντων να εκλεγούν, θέλουν να ασκήσουν πολιτική, είναι να αλλάζουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Πείτε μου κάτι, θεωρείτε ότι αυτοί οι ψηφοφόροι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή στον πρώτο γύρο είναι παραπλανημένοι και αν ναι, είναι και αυτό υποτιμητικό για αυτούς τους ανθρώπους? Όχι, εγώ δεν αρέσκομαι σε επιθετικούς προσδιορισμούς και δεν παίρνω τη σκυτάλη από τους σωτήρες που φέραν πολύ κόσμο στον ίσιο δρόμο τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ λέω το εξής. Επειδή ακριβώς δεν πιστεύω στο φασισμό, επειδή δεν αρέσκομαι να υπηρετώ φασίζουσες λογικές, όπως όλοι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν στο πάρτι των εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν αυτοί που υπέγραψαν τα μνημόνια, δουλειά, επαναλαμβάνω, των πολιτικών είναι να αλλάσουν τις συνειδήσεις. Από εκεί και πέρα τώρα, φίρδιν μίγδιν, άνθρωποι που έχουν καταγγελία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με ψηφοφόρους. Και δεν ντρέπονται αυτοί οι οποίοι υπηρετούσαν θεσμούς. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης είναι θεσμός για την πατρίδα. Να συναντά τους εγκληματίες και κουνάνε το δάχτυλο στους ψηφοφόρους. Κυρία Δούρου, η Νέα Δημοκρατία και η Δημάρ, ο κ. Παπαδόπουλος, είπε: εγώ δεν θέλω να μοιραστώ ούτε τον πυρετό μου και δεν μπορούμε να χαιδεύουμε το λαό. Ωραία, τάκα. Αυτοί που έστειλαν στη Βουλή, λέει, τους Ναζί, πρέπει να δώσουν βάρος στη συνείδηση. Σας κατηγόρησε για προεκλογική. Συγγνώμη να το βάλω και αυτό λίγο, Κώστα, μέσα και κάνεις το ερώτημά σου. Ο κύριος Κουτσούμπας, προεκλογικά παζάρια όσων αντιλαμβάνονται την ψήφο ως εκλογική πελατεία. Ο κύριος Κουβέλης, κάθε κλείσιμο του ματιού στη Χρυσή Αυγή υπονομεύει τη δημοκρατία. Έλα, Κώστα. Υπάρχει εξής διαφοροποίηση. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, λέει κανείς, δεν ήξεραν. Τα μάθανε μετά, όταν πιάσαν τον Άκη. Θα μπορούσα να σου πω πολλά, δεν είναι ένα. Ναι, προφανώς όλοι κατοικούμε στην Ελλάδα και όλοι γνωρίζαμε ότι κάτι ακουγόταν, τέλος πάντων. Ενώ σου λέει για τους ψηφοφόρους Χρυσής Αυγής, ξέρουν. Και εγώ το λέω. Άρα και το είπα πριν από εσάς. Δεν είναι διαφορετικό. Απλώς δεν μπορώ τους νεόκοπους δημοκράτες τώρα. Δεν μπορώ τους νεόκοπους δημοκράτες. Αυτό το λέτε για την Δημάρη, όχι, για όχι, την όχι, για όλο. Εδώ το συμπούρμπουλο που δύο μέρες τώρα. Δεν μου λέτε, κυρία Τία, δεν είναι δική σας ευθύνη που περιποιείτε την ενημέρωση των πολιτών. Να δείτε τα αίτια, να τα συζητήσουμε σοβαρά. Σοβαρά. Θέλει κανένας να συζητήσει σοβαρά γιατί έχουμε Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα της Δημοκρατίας? Ή τα θαύματα στην πατρίδα μας κρατάνε και με αυτόν τον τρόπο που όλες αυτές τις μέρες και δημοσιογράφοι και πολιτικοί ασχολούμαστε με αυτό, ότι ρίχνουμε νερό στο μήλο της? Ακούστε, εξαρτάται και πώς ασχολείσαι. Γιατί ο καθένας πει ήθος. Και εγώ οργίζομαι με το ήθος το καινούριο τώρα, το όψιμο. Τι εννοείτε? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ποιοι είναι οι λόγοι που έχει Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα? Είναι η απουσία σοβαρής συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής στα προηγούμενα χρόνια. Είναι εκ των βασικότατων λόγων. Είναι η απουσία σοβαρής παιδείας και εκπαίδευσης που χαχανίζαμε με τα ρεπορτάζ συναδέλφων σας. Κάθε φορά στην 25η Μαρτίου και στην 28η Οκτωβρίου που ρωτάγαν τα παιδιά γιατί παιδί μου είσαι στην παρέλαση και μπέρδευαν τις ημερομηνίες και τα γεγονότα. Ήρθανε και τα μνημόνια και αποτελειώσαμε. Όλες αυτές οι αιτίες για μένα είναι αντικείμενα σοβαρής συζήτησης από όλα τα κόμματα. Με συγχωρείτε, αλλά κάποιοι δεν τα συζητάνε. Και κάποιοι. Πολύ σοβαρή συζήτηση από όλα δεν τα κόμματα. Πάντως όλα αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Ενώ για παράδειγμα χτες στην Κρήτη που πήγε και ο Πρωθυπουργός εξαιτίας των εορταστικών εκδηλώσεων για τη μάχη της Κρήτης, δεν έχει ριζώσει η Χρυσή Αυγή. Ενώ τα φαινόμενα είναι παντού τα ίδια. Βεβαίως, γιατί εκεί η μνήμη είναι πιο έντονη σε σχέση με τον σπουδαίο αγώνα που έδωσαν οι κριτικοί μαζί με εκατομμύρια Έλληνες απέναντι στον Τρίτο Ράιχ. Επιτρέψτε για να μου τελειώνουμε όμως, γιατί ούτε εμείς μπορούμε στο τηλεπαράθυρο να συζητήσουμε σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Λέω το εξής. Ότι όσοι προσπαθούν να τελειώσουν τις τελευταίες δύο μέρες προεκλογικής εκστρατείας με το παραπολιτικό, γιατί εγώ δεν βλέπω το μάτι μου να βλεφαρίζει, δεν το κλείνω προς καμία κατεύθυνση και θα είμαι και τελευταία, επαναλαμβάνω, που θα το κλείσω. Να το πούμε ξεκάθαρα. Άκουσα, συγγνώμη λίγο, δεν ποιούν υπηρεσία ούτε στη δημοκρατία ούτε στην πατρίδα. Συγγνώμη, άκουγα τον κύριο Σακελαρίδη να λέει σήμερα ότι δεν ζήτησα ψήφο από τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, αλλά από το 40% των αναποφάσιστων, ήτι με τη δική μου λογική αναδιπλώνεται. Και μου κάνει εντύπωση και το βάζω και αυτό για να κάνω το τελικό ερώτημα. Ο κύριος Χρήστος Γούδης, υποψήφιος με τον Κασιδιάρη, στέλνει στον κύριο Σακελαρίδη επιστολή ουσιαστικά συμπαράστασης και συγχαρητηρίων. Ο οποίος ο κ. Γούδης, το έχετε δει το βιογραφικό του? Καθηγητής είναι. Όχι, όχι. Δεν λέω με, ο άνθρωπος με τι επιβίωνε. Την πορεία του την έχετε δει? Όχι, δεν την έχω δει.
Τι θέλετε να πείτε, δεν θέλω να πω ένα άνθρωπο τη πολιτική άνοιξη, τη Νέα Δημοκρατία, ναι, από πόστο κτλ. Λοιπόν, ακούστε, πάλι στον παραπολιτικό είμαστε. Είμαι, γιατί με πάτε αλλού, δεν το ήξερα αυτό και με πάτε από πίσω. Όμω δεν είναι τώρα με τον κύριο Κασιδιάρη. Ναι. Άρα. Και τι σημαίνει αυτό. Τι δουλειά έχει να στέλνει επιστολή στον κύριο Σακελαρίδη. Θα το απαγορεύσετε. Όχι, λέω. Τι, υπάρχει κάποια εγγύηση. Όχι, όχι ράβδο στη γωνία, άρα βρέχει. Ναι. Ένα άνθρωπο στέλνει επιστολή σε έναν άλλον. Ο παραλήπτη τη επιστολή τι να κάνει. Είναι ευπρόσδεκτη λοιπόν, αυτή η επιστολή. Τώρα είναι σοβαρό ερώτημα όμως αυτό, κύριε Μαυραγάνη. Να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι σοβαρό ερώτημα. Δεν είναι λοιπόν, καταρχάς θα μονάξει τον Γαβρίλη του Σακελαρίδη, γιατί εγώ δεν μιλάω ούτε στο όνομα του ελληνικού λαού, ούτε στο όνομα της περιφέρειας, ούτε στο όνομα ενός αγαπημένου μου συντρόφου. Όσον αφορά τη Ρένα Δούρου, επαναλαμβάνω. Ωραία. Δεν θα έχουμε όλοι εδώ μνήμη χρυσόψαρου. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά τη Ρένα Δούρου, είμαι οργισμένη και αγανακτισμένη, γιατί αν πραγματικά θέλει να πολεμήσει το κακό στη ρίζα του, δεν τον πολεμά στο τηλεπαράθυρο, δεν τον πολεμά με τι εξυπνάδε του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εγώ ρωτάω τον απερχόμενο περιφερειάρχη. Ξέρετε τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα. Ψηλά. Γιατί, για παράδειγμα, ενώ υπήρχε ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να δοθούν συγκεκριμένο ποσό, 300.000 ευρώ, για να ανακουφιστούν άνθρωποι στο Πέραμα που, θα σας πω, 1.600 νοικοκυριά έχουν να κάνουν στο μπάνιο πολύ καιρό γιατί δεν έχουν φως, δεν έδωσαν τα χρήματα. Να σας πω κάτι τώρα, μια στιγμή Πέραμα. Ο νεαρός στο σπίτι. Που βλέπει το εξής, δύο γονείς άνεργους, που δεν έχει τηλεόραση, που δεν βλέπει φως και μαθαίνει κάποια στιγμή ότι θα βοηθηθεί και του τάξανε να βοηθηθεί, που είναι απαίδευτος και κανείς δεν του μάθε την ιστορία της πατρίδας του, γιατί πολύ εύκολα να μην είναι θύμα μιας προπαγάνδας που λέει ότι τα προβλήματά σου θα τα λύσει άμα σηκώνεις ναζιστικά. Είδα σε περιοχές που κατεξοχήν ήταν περιοχές κάστρα της αριστεράς, Πέραμα, Κερατσίνη, όλα αυτά εκεί. Όχι, εγώ δεν τα είδα, τα περπάτησα. Πριν πάμε στα κάστρα. Μισό λεπτάκι λίγο κόστο. Στο Κολωνάκι δεν είδαμε. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Σε αυτές τις περιοχές που ήταν κάστρα της αριστεράς, κάτι έκανε η Χρυσή Αυγή καλύτερα από την αριστερά. Αφού επίστη. Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα. Να ξεμπερδεύουμε. Αφού επίστη από τη Χρυσή Αυγή και όχι από την αριστερά. Να ξεμπερδεύουμε ότι οι τύποι και έχουν ονοματεπώνυμο σε τούτη χώρα, καλώς ή κακώς είναι μικρή πατρίδα, χρησιμοποίησαν τη Χρυσή Αυγή ως μοχλό πίεσης και για να φοβίζουν τον κόσμο. Χρησιμοποίησαν τη Χρυσή Αυγή για να αλλάξουν χέρια τα ζητήματα στον Πειραιά σε σχέση και με τα εργασιακά δικαιώματα. Χρησιμοποίησαν τη Χρυσή Αυγή σε σχέση με το πώς λειτουργήσε το ελληνικό κοινοβούλιο και η δικαστική εξουσία. Παίρνουν το μέτρο και ζητάνε από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη να φτύνει τρεις φορές απεταξάμιν όμως, σε σχέση με τους ψηφοφόρους. Δεν μου απαντάτε όμως με αυτό που σας λέω, ότι κάτι δεν έκανε καλά η αριστερά και κέρδισε. Λοιπόν, τελειώσαμε το προηγούμενο. Το τελειώσαμε. Με τις εξυπνάδες του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πάμε τώρα. Και κέρδισε το έδαφος η Χρυσή Αυγή. Πάμε τώρα στο αν πρέπει να εξεταστούν σοβαρά οι ευθύνες της επιρροής που έχει η Χρυσή Αυγή σε συγκεκριμένες στοχογειτονιές και για τις οποίες ευθύνεται η αριστερά. Μου λέτε εσείς περπατήσατε και το δέχομαι και το σέβομαι. Και πλούσιο γειτονιές. Όμως περπάτησε και η Χρυσή Αυγή. Μήπως η Χρυσή Αυγή στο περπάτημά της έκανε κάτι καλύτερο από την αριστερά και έπεισε καλύτερα. Εγώ είμαι από εκείνους που δεν λέω ότι η κρίση χρέους μόνο ευθύνεται. Σας είπα και άλλους λόγους. Ναι. Τώρα, για να συζητήσουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω έρθει εδώ, όχι ως πολίτης, γιατί οι πολίτες είναι και τα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Ως υποψήφια περιφερειάρχης για την Αττική. Άθελά μας, ασυνείδητα, η ΦΕΗ, ο Κώστας και η Ρένα, συζητώντας αυτό το σπουδαίο ζήτημα, επειδή την αφορμή μας τη δίνουν γελία δελτία τύπου των αντιπάλων μας που έχουν φοβηθεί, ποιούμε υπηρεσία. Ποιούμε υπηρεσία. Εγώ δεν θα ήθελα να συζητάω αυτά, κυρία Τία. Ναι, θα ήθελα να πάρω απαντήσεις. Γιατί δεν δόθηκαν τα λεφτά στο Πέραμα. Το κόμμα του απαντάει. Ποιούμε υπηρεσία στους συμπατριώτες μας. Ή ποιούμε υπηρεσία στον απερχόμενο περιφερειάρχη σε μια κυβέρνηση. Θα πάμε και στον απερχόμενο περιφερειάρχη. Σε μια κυβέρνηση που το στηρίζει έφνης μετά την Κυριακή. Και πάβει να είναι αυτοδιοικητικό και είναι ο αγαπητό του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Γεωργιάδη, του κ. Γιακουμάτου. Θα πάμε και εκεί, κυρία Όσο δεν συζητάμε. Δεν είναι καλό να ξεκαθαρίζουμε τις σκιές. Ακούστε. Σκιές. Όχι, όχι. Εγώ την επίθεση και τη λάσπη και την υπερβολή του αντιπάλου δεν την ενσωματώνω. Γιατί ξέρω ότι του κάνω το χατήρι. Κάθε δευτερόλεπτο που σπαταλάω να απαντάω σε ανυπόστατες κατηγορίες, κάνω κακό στους συμπολίτες μου. Μάλιστα. Άρα κρατώ για να το κλείσουμε λοιπόν, σύνολο να σας πω κάτι. Ναι. Εάν λοιπόν στην Ελλάδα που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 είχαμε αποχετευτικό, είχαμε αξιόπιστους αιρετούς,
Είχαμε αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Μα δεν μου απαντάτε λοιπόν, όμως αν η αριστερά έκανε κάτι λάθος αυτές τις περιοχές. Και αποχαιρετικό να είχαμε πάλι δεν θα είχαν φως οι Όσινες στις φτωχογειτονιές και πάλι θα. Εντάξει, θέλετε να σας αθροίσω τα προβλήματα της περιφέρειας Αττικής. Θέλετε να σας αθροίσω ότι δεν βάζουμε μυαλό ακόμα και τώρα. Και ο μόνο με έργο απερχόμενος περιφερειάρχης για την Ανατολική Αττική έχει βάλει μέσα έργα που έχουν περιωθεί το 2008. Θα έρθουμε αμέσως και σε αυτό, κυρία Δούρου. Δεν μου απαντήσατε, ειλικρινά το λέω, στο αν η αριστερά έκανε κάτι λάθος και έχασε αυτούς τους δήμους που ήταν κάστρα της. Και αλωνίζουν οι χρυσαυγίτες, να το πω. Καλά, έτσι απλά. Δήμους εμείς δεν είχαμε. Πάρα πολλούς που τους χάσαμε. Η αριστερά, παραδοσιακά, στο πέραμα, στο Κερατσίνι, υπήρχε ως δυνατή παρουσία. Δεν μην κάνετε τα exit poll. Μπορεί, έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι στο πέραμα μπορούμε να πάρουμε το Δήμο. Μισό λεπτό, μην κάνουμε αυτά τα που βλέπαμε τον προηγούμενο εβδομάδα. Δεν είδαμε όμως τη Χρυσή Αυγή να παίρνει κάτι ποσοστά δυσφόρητα σε αυτές τις περιοχές. Πάμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική ανάλυση και πολιτική θεωρία για τη ιστορία της διασύνδεσης ψηφοφόρων της αριστεράς που φεύγουν πάνε στην ακροδεξιά και τούμπαλιν. Είναι αντικείμενο γνωστικό εξάμηνο σε διδακτορικές σπουδές. Mm. Να την κάνουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και να με καλέσετε και την επόμενη εβδομάδα να θυμηθώ τα νιάτα μου. Ξέρετε ότι τηλεοπτικά αυτό δεν γίνεται. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Εγώ θέλω μια απάντηση. Άρα η βασιλική οδός για να μην συζητήσουμε τίποτα είναι να τα συζητάμε όλα μαζί. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι πρώην αριστεροί. Με αυτό την κυρία Μαυραγάνη, εμένα το λέτε. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι πρώην αριστερή. Εγώ είπα ότι κάτι έχει κάνει λάθος. Έχει κάνει κάτι λάθος η αριστερά που χάνει κάστρα της και πάνε στα χέρια της Χρυσής Αυγής. Εσείς απευθύνεστε και σε αυτούς. Αυτό είναι το ερώτημα που βάζουν οι άλλοι. Θα μου πείτε, δεν το απαντάνε οι άλλοι για τον εαυτό τους. Καταλαβαίνουμε να απευθύνονται σε αυτούς. Κυρία Δούρο. Εγώ ξαναλέω, 4 μήνες τώρα στους δρόμους και στις γειτονιές, έτσι, και όχι μόνο εκεί που με προφυλάσσουν διάφοροι, προσπαθώ να αλλάξω τις συνειδήσεις των συμπολιτών. Και το κάνω εγώ. Το κάνω εγώ. Οικονοποιώ. Άρα απευθύνεστε και σε συγγνώμη, αυτούς για να αλλάξουν ένα παράδειγμα. Τους. Έρχεται στη Χρυσή Αυγή της ψηφοφόρος και σας λέει ψήφισε την προηγούμενη Κυριακή Χρυσή Αυγή και έρχομαι τώρα σε σένα. Μην το οικονοποιείτε, να σας πω εγώ παράδειγμα κανονικό. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Μου δείχνουν αυτή η καφετέρια, ναι, την έχουν δύο νεαρά παιδιά, ναι, οι οποίοι ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Ναι. Εγώ μπήκα μέσα. Και? Καταλαβαίνετε την αμηχανία, γιατί ακριβώς είμαι Ρένα Δούρου και δεν είμαι γενικά ένα τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και είχα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω τις αγωνίες μου. Ότι μιλάμε για δύο νέους ανθρώπους που αν τους πεις Κύπρος, αν τους πεις Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αν τους πεις Δίστομο, είναι σαν να τους λες Κουάλα Λουμπούρ. Ότι είναι Φάσο. Λοιπόν, είναι άνθρωποι που οι γονείς τους ήταν άνεργοι, είναι άνθρωποι που οι γονείς τους είχαν εξαπατηθεί αρκετές φορές. Και εγώ ρωτώ τώρα το εξής. Τους μεταπίσατε. Αυτούς τους ανθρώπους, τι λέει ο κύριος Γουρός να τους κάνει, ο κύριος Καμίνης τι λέει να τους κάνει. Τι να τους κάνει. Εσείς τι κάνατε με αυτούς. Εγώ συζήτησα. Γιατί εγώ ούτε φοβάμαι, ούτε εκβιάζομαι, ούτε θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έτσι, πρέπει να έχουν την ίδια τύχη με βουλευτές που είχαν εγκληματική δραστηριότητα. Τι πήγες να πεις, Κώστα. Άρα απευθύνεστε και σε αυτούς, στους ψηφοφόρους, για να τους αλλάξετε τη συνείδηση. Αυτή είναι η δουλειά δικιά μας. Ναι, η επιθετική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματός σας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που λέει ότι πάει να κάνει το ίδιο. Πάει να τους ξανατραβήξει πίσω. Πώς δικαιολογείται, αφού η Νέα Δημοκρατία το ίδιο πάει να κάνει. Να τους αλλάξει τη συνείδηση, να τους πάρει από τα άκρα, να τους πάει στη Νέα Δημοκρατία. Μα σας είπα και πριν. Εκτός αν δεν πιστεύετε ότι πάει να κάνει αυτό. Μα σας είπα και πριν και το έχω πει εγώ σε δημόσιο βήμα, ότι το πρόβλημα για πάρα πολύ καιρό ήταν ότι τους αντιμετώπιζε ο κύριος Σαμαράς και άλλοι αυτούς τους ανθρώπους ως δεξαμενή ψηφοφόρων. Άλλαξε τη ρητορική του. Κατάντησε ένα κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας Ευρωπαϊκό να μιλάει με απίστευτες λέξεις. Και είχα κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Εγώ όμως ξαναρωτώ και τους δυο σας. Αυτή τη στιγμή εμείς τι κάνουμε, τι συζητάμε. Εγώ αισθάνομαι, κυρία Δούρου, για να σας πω προσωπικά για μένα, ότι είναι ήττα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής και τα τωρινά, και πιθανώς δεν μπορώ να εικάσω ποια θα είναι τα αυριανά, αν αντί στη μάχη της κουβέντας μπουν αυτά που λέτε εσείς, αλλά δεν ευθύνομαι εγώ που δεν έχουν μπει. Προφανώς όσοι ασκείται πολιτική. Κύριε, μην το προσωποποιούμε. Δεν λέω για τη Φέιτη Μαυραγάνη, αλλά ξαναλέω τα ίδια. Μπορεί να μην τα λέμε καλά ελληνικά και να μην γίνουμε αντιληπτοί. Δεν είναι δυνατόν. Αυτοί που ευθύνονται για την κρίση χρέους και για την κρίση δημοκρατίας της πατρίδας μας, έτσι, να παίρνουν το μέτρο και να καταδικάζουν όσους ανθρώπους θεωρούμε ότι δεν έχουν τελειώσει. Μάλιστα. Οι πατριώτες μας. Φταίει ο κύριος Γουρός για την κρίση δημοκρατίας. Εγώ σας έδωσα ένα παράδειγμα. Μα είναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. 29 Οκτωβρίου του 2010 βγαίνει στον κύριο Λιριζή και στον κύριο Οικονόμου και λέει το περιβόητο. Αν δεν φτιάξω αποχετευτικό σύστημα θα πάω σπίτι μου. Οι νέοι άνθρωποι
Γιατί για τους μεγαλύτερους σε ηλικία έχουν άλλου είδους μνήμες και άλλου είδους αντιστάσεις. Έχουν δει αυτό το βιντεάκι. Δεν έχουν ακόμα αποχαιρευτικό σύστημα. Και λέτε ότι έπρεπε να έχει πάει δεσμευτικό. Μισό. Ναι. Ακόμα δεν έχουν αποχαιρευτικό σύστημα. Είναι αυτό αναξιοπιστία και απομείωση του πολιτικού ρόλου και των ευθυνών που πρέπει να παίζουν οι αιρετοί ή δεν είναι? Ναι, αλλά δεν ευθύνεται για την κρίση της δημοκρατίας. Πας και ψηφίσεις άλλο. Όχι, ακούστε. Επειδή έχω δει και στο Twitter του λογαριασμού σας, που έχετε δηλώσεις. Εγώ δεν τα λέω καλά, κυρία Τία. Από συνεργάτες του κυρίου. Όταν οι πολιτικοί έχουν πει ψέματα, όταν οι πολιτικοί έχουν κοροϊδεύσει τον κόσμο, οθήσανε ή δεν οθήσανε στην κρίση δημοκρατίας? Στο Twitter σας έχετε σας ρωτάω, θα πάρω καμιά απάντηση? Ναι, βεβαίως. Οθήσανε τον κόσμο, όχι, δεν συμφωνώ. Οθήσανε τον κόσμο να επιλέξει κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Εδώ δεν ζητάω πολιτική ερμηνεία. Ναι. Εγώ μιλάω με τα γεγονότα. Έχεις δεν μπορεί να ψηφίσει άλλο κόμμα. Άκουσε. Άλλο περιφερειάρχη. Έχεις ένα πολιτικό. Ναι. Ο οποίος πιάνεται να κλέβει. Ή έχεις ένα πολιτικό. Ο οποίος πιάνεται να ψεύεται. Είπε, ρε παιδί μου, ότι θα σας φτιάξω το αποχετευτικό. Ναι. Δεν το έφτιαξε. Ο νέος άνθρωπος. Θα ψηφίσει κάτι άλλο. Απομειώνει. Απομειώνει. Απαξιώνεται στα μάτια του. Συμφωνούμε. Ή όχι. Συμφωνούμε. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι της λογικής ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, όλοι οι ίδιοι είναι, γιατί αυτά είναι φασίζουσες λογικές, λέω το εξής, ότι έχουμε ευθύνη. Άλλος με τι δημοσιογραφία υπηρετεί. Άλλος αν την υπηρετεί σωστά την τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο, στο δεύτερο βαθμό. Άλλος στη Βουλή και άλλος υπουργός που δεν διάβαζε τα μνημόνια. Να συμβάλλουμε στην κρίση δημοκρατίας. Για να αντιμετωπίσεις την κρίση δημοκρατίας, κυρία Τία, δεν την αντιμετωπίζεις με το να έχεις βγει στο τηλεπαράθυρο και να λες «Είμαι περισσότερο δημοκράτησα από τη Φέη Μαυραγάνη, γιατί δεν καταδέχομαι να συνομιλήσω με απελπισμένους». Αυτά είναι οι γελοιότητες και καταδεικνύουν ότι δεν έχουμε καταλάβει τίποτα ή ότι δεν θέλουμε να καταλάβουμε. Επειδή η κουβέντα αυτή πραγματικά, αν την τραβήξουμε, θα τραβάει και δεν βγάζει, θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Σγουρό. Σας το είπα και στο διάλειμμα. Επιχειρήσαμε να έρθουμε σε επαφή και να κάνουμε ένα debate μέσω ημών, δηλαδή δικό σας και του κύριου Σγουρού. Δεν κατέστη εφικτό. Δεν ενδέχεται. Επιχειρούμε τρόπον την ένα debate με πράγματα που έχει πει ο κύριος Σγουρός, να δούμε αν θα βγουν κάποια άκρη, κάποιο αποτέλεσμα. Θέλω να δούμε, παρακαλώ πάρα πολύ, την πρώτη φέτα που έχουμε κόψει για το ότι ο κύριος Γουρός λέει για την κυρία Δούρο ότι δεν έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πάμε να τη δούμε και ερχόμαστε να λάβουμε απάντηση. Γιατί όταν ανέβηκε 4 μήνες το πρώτο χρονικό διάστημα δεν ζήτησε συναντήσεις για να μιλήσουμε δημόσια? Γιατί δεν ήξερε. Γιατί το πρόγραμμά τους είναι γενικό και αόριστο. Γιατί το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο. Είναι μέσα από μια εμπειρία αυτοδιοικητική εκλεγμένων και όχι διορισμένων. Κυρία Δούρο. Λοιπόν, καλά, από κάποιο σημείο και μετά δεν μπορείς να ακολουθήσεις μια επιχειρηματολογία. Δηλαδή, εγώ ως όφυλα συναντήθηκα και μάλιστα προς τιμήν τους το αναγνώρισαν ότι ήμουν η πρώτη με τη διαχειριστική αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή την αρχή και τους κρατικούς λειτουργούς που διαχειρίζονται τα σπουδαία κονδύλια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ναι. Συναντήθηκα με τους εργαζόμενους της περιφέρειας, συναντήθηκα με την πολύπαθη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και ονό νοήτο. Και βεβαίως έκανα αυτό που όφυλα να κάνω. Τώρα, ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος δεν έχει, είναι γνωστό. Για να καταλάβετε το διαφορετικό ήθος που κομίζουμε σε σχέση με τον απερχόμενο περιφερειάρχη που δεν πάει σπίτι του, παρόλο που έχει πει ότι αν δεν κάνει μια σειρά από πράγματα θα πήγαινε. Εμείς ακόμα και αύριο έχουμε ορίσει μια συνάντηση με φορείς, όχι με διαφημιστές, όχι με κομματικά επιτελεία, που την είχαμε ορίσει πριν από το αποτέλεσμα της 18ης Μαΐου, γιατί εγώ το έχω ξαναπεί, ήλθα για να μείνω. Δεν ήθελα να κάνω πέρασμα. Και άρα και από τη θέση της μείζωνος αντιπολίτευσης, το να ασκείς κριτική, αλλά και να καταθέτεις προτάσεις ένα σπουδαίο που αφορά την ανάπτυξη. Μάλιστα. Όχι την ανάπτυξη του κύριου Σαμαρά. Άρα τι θέλετε να πείτε, λοιπόν, με το πρόγραμμα? Αντίθετα, ενώ εμείς έχουμε πρόγραμμα, ενώ εμείς το πρόγραμμα το φτιάξαμε με τους φορείς που θα το υλοποιήσουν και όχι διαφημιστές. Έχει το θράσος, αλλά αυτό είναι ενδεικτικό παράδειγμα της μεταπολίτευσης. Έχει το θράσος να έχει πρόγραμμα το οποίο μέσα βάζει έργο που περαιώθηκε το 2010. Ναι. Έργο που περαιώθηκε το 2011. Έργο που περαιώθηκε το 2011. Βελτίωση δικτύου ίδρυυσης Ικαμίνου. Βελτίωση οδών Αγίου Αποστόλου. Και τι εννοείτε, τι είναι αυτά δηλαδή? Ποιος λέει ψέματα?
Εμείς δεν έχουμε έργο. Και αυτό το έργο που παρουσιάζει, το έχουν περαιώσει οι προηγούμενοι νομάρχες. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι μικρή. Για να μας απαντήσει, οπότε πάμε έχει παρακάτω. Έχει αρνηθεί να έρθει σε σοβαρό debate διακαναλικό, όπου θα, θα υπάρχουν όροι, θα βάλουμε θεματικές. Και εμείς το ζητήσαμε μετά την οδυνηρή εμπειρία που είχε και ο κύριος Κουμουτσάκος και εγώ, όπου οι τρεις μας βρεθήκαμε σε άλλο κανάλι και εμείς το ρωτάγαμε, γιατί δεν έχουμε αποχετευτικό σύστημα στη χώρα, είστε άσχετοι. Μάλιστα. Γιατί δεν κάνατε αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, είστε αντιπαθέστατοι. Λοιπόν, δεν μπορεί να φωνάζω κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης. Τώρα θα του είπε κάποιος σύμβουλος επικοινωνίας, μη βγει σε debate, ιδίως με θεματικές, τι έγινε με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μάλιστα. Και λέει να του ζητήσω συγγνώμη. Πριν γιατί πάμε να δούμε. Συγγνώμη. Βλέπω ότι ζητάτε εσείς να σας ζητήσει συγγνώμη τώρα. Μα, αυτά είναι για μωρά με τα κουβαδάκια τους. Έτσι. Εμείς το μόνο που είπαμε όταν βγήκε και είπε ότι μετά από αυτή την οδυνηρή εμπειρία που είχαμε με τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος αξιοπρεπέστατα έθετε ερωτήματα για να πάρει το τι είσαι άσχετος. Ο κύριος Κουμουτσάκος είναι ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Για είδατε, το ξεχάσαμε, κυρία Τίνο. Η οποία Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τον κύριο Σγούρο, έτσι. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πώς όχι. Όχι, είναι χειρότερο από αυτό που λέτε. Είναι χειρότερο από αυτό που λέτε. Λοιπόν, 4ο βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, 7 και 4ο. Στην Ανατολική Αττική ακόμα νοσοκομείο δεν έχουμε και λέει ότι αθροίζουμε τα ποσοστά της συγκυβερνήσεως, δηλαδή τον κύριο Κουμουτσάκο και τον κύριο Σγουρό και νικάμε. Τι έγινε, πέσαν οι μάσκες, δεν ήταν αυτοδιοικητικός ο κύριος Σγουρός. Αρχίζει και με πιέζει ο χρόνος. Ένα ερώτημα από τον υπολογιστή και έρχομαι να δούμε άλλα δύο σημεία από τον κύριο Σγουρό. Με ρωτάνε διπλό. Με προβληματίζει, λέει, που οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και με προβληματίζει για το που έχουν βρει τα χρήματα και είναι τόσο ακριβή η προεκλογική τους καμπάνια. Εγώ επαναλαμβάνω, ποιοτική στάθμιση των ανθρώπων που μας ψηφίζουν δεν έχω. Μπορώ να τους πω μόνο ότι οι θέσεις μας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν βρει τρομερή αποδοχή. Ως άνθρωπος του ιδιωτικού τομέα θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα το δικό μας είναι ένα πρόγραμμα που το φτιάξαμε με ανθρώπους και του ιδιωτικού τομέα, διότι το καινούριο πρόγραμμα έχει άλλου είδους αιρεσιμότητες και εθνικούς στόχους, δεν είναι τσιμέντο. Άρα λέτε έχει αντίκτυπο και στους δημοσίους υπαλλήλους. Και βεβαίως έχει. Ναι. Και δεύτερον, η προεκλογική καμπάνια, που αυτό είναι άλλη ξυπνάδα του απερχόμενου περιφερειάρχη, έχουμε χρέος και θα το πράξουμε, σε αντίθεση με το τι έχει κάνει αυτό στα προηγούμενα χρόνια, να καταθέσουμε το κόστος. Εμείς κολλήσαμε αφίσεις για τις οποίες κατηγορηθήκαμε. Εγώ ζήτησα και συγγνώμη αν ενόχλησα κάποιους, αλλά ήταν περίσσια υποκριτικό να ενοχλούν οι δικές μου και όχι και άλλων σχηματισμών που αναγκάστηκαν να βγάλουμε αφίσεις. Κοστίζει 0,20 λεπτά η αφίσα. Ναι. Κολλήσαμε 5.000 αφίσεις. Οπότε υπολογίστε πόσο κάνει. Σε αντίθεση με κόμματα που και υποψηφιότητες που τα χρηματοδοτούν συμφέροντα. Είναι συγκινητικό να βλέπεις ανέργους να έρχονται και να σου λένε πάρε 2 ευρώ, πάρε 3 ευρώ. Το πόθενές και στο δικό μου είναι καθαρότατο. Είναι ένα πόθενές και που αφού εξελέγει μειώθηκε αντί να αυξηθεί. Βάλατε εννοείται από την τσέπη σας γιατί. Ένας άνθρωπος του ιδιωτικού τομέα και πριν την κρίση πληρωνόταν πολύ καλύτερα από έναν βουλευτή που το 60% της βουλευτικής αποζημίωσης το έδινε χωρίς τα ραντατζούμ και κάμερες εκεί που όφιλε. Μάλιστα. Λοιπόν, με λάσπη και συκοφαντίες και το παραπολιτικό, αν θα βάλει Ιδούρου μπικίνι, προσπάθησε ο απερχόμενος περιφερειάρχης. Και ο Σπάγκαλος. Ναι, ναι, όλοι μαζί βαράνε για να βγάλουν τον απερχόμενο περιφερειάρχη. Αν ο κύριος περιφερειάρχης, ο κύριος Γκρός είναι τόσο κακός, γιατί οι δήμαρχοι το στηρίζουν? Εγώ θα πω γιατί τι έχουμε λέει, παρελάσει από εγώ εδώ πέρα δεκάδες δήμαρχοι και όλοι λένε είναι το καλύτερο. Εγώ θα πω τι λέει ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κύριος Μιχελάκης. Χειρότερος, λέει, περιφερειάρχης δεν πέρασε ποτέ. Να. Δεν ξέρω ποιοι δημάρχοι σας το είπανε. Νομίζω ότι ο κύριος Μιχελάκης είναι το καλύτερο επιχείρημα. Δεν ξέρω ποιοι σας το είπανε. Πάντως θα πω και κάτι άλλο. Στους πολίτες, όχι στους δημάρχους, όχι στον αρμόδιο υπουργό, όχι στον απερχόμενο περιφερειάρχη. Αγωνίστηκα και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι από όποια θέση για δημότες που θα είναι όλοι ίσοι απέναντι στην περιφέρεια. Όχι για δημάρχους και δημότες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και κυρία Τία ονών νοήτο. Γιατί υπάρχει φιλή. Και υπάρχει και άλλος δήμος με πολλούς κάδους ανακύκλωσης. Δεν έχω αλλά άλλο αυτά χρόνο. Δεν τα συζητήσαμε. Μιλάμε περίπου μισή υπήρχε ώρα. Δηλαδή διακριτική μεταχείριση έχω και δήμων. Ερωτήματα περιοχών. Περιοχών. Έχω περιοχών. Ερωτήματα και από την Ηλιούπολη και από το Κερατσίνη. Δυστυχώς τα κρατάω, κυρία Δούρου, θα σας τα δείξω κιόλας. Να είμαστε καλά. Την άλλη εβδομάδα επαναλαμβάνω, επειδή εμένα δεν με έκαναν νομάρχη ή περιφερειάρχη
με τη λογική αυτή της μεταπολίτευσης, mm-hmm. γιατί δεν μπορεί να μην χώρα κάπου αλλού. Εγώ παραιτήθηκα από τη βουλευτική μου έδρα, ήρθα για να μείνω, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Από ποια θέση. Ισχύει το ραντεβού λοιπόν, το ό,τι κρατώ. Ό,τι και αν βγάλει κάλπη την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω ότι η κυρία Δούρ θα παραμείνει ενεργή ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη γραμμή. Τι είπες Κώστα? Ό,τι και αν βγάλει κάλπη, δεν κερδίσετε, δεν χάσετε. Το βασικό, κυρία Τεία. Όχι, επειδή είναι... μπορεί να έρθει και άλλη κάλπη σε 5-6 μήνες, αυτό λέω. Το βασικό, κυρία Τεία, δεν είναι αν θα μείνω γενικά ενεργή στα κοινά. Διότι είμαι από μια οικογένεια που μου δώσαν και διάβασα νωρίς Αριστοτέλη. Και που μου μάθανε ότι η πολιτική δεν είναι καριέρα. Δεν είναι όπως ας πούμε να είσαι δημοσιογράφος. Ωραία, κλείνατε, κυρία Δούρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι. Καλή επιτυχία.